Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Για να μας μεταφέρει και την ανακοίνωση της πυροσβεστικής για την φωτιά, τη μεγάλη φωτιά στη Θάσο. Έτσι, Άρη, καλημέρα και πάλι. Έχουμε νεότερη επίσημη ενημέρωση λοιπόν από την πυροσβεστική. Καλημέρα και πάλι από τη Θεσσαλονίκη για την πυρκαγιά που καίει από χθες το βράδυ στην περιοχή Λεύκη Ποταμιάς, πάνω από τη σκάλα Ποταμιάς, σε δασική δύσβατη περιοχή. Συμπαγές δάσος καίει από χθες το βράδυ λίγο πριν τις 9 στην περιοχή της Θάσου. Είπαμε ότι επιχειρούν πολύ μεγάλες επίγειες δυνάμεις με 102 πυροσβέστες, με 33 οχήματα και 5 πεζοπόρα τμήματα, και από το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και οι εναέριες δυνάμεις. Έτσι λοιπόν ενημερωθήκαμε ότι επιχειρούν στην περιοχή 6 αεροσκάφη αλλά και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει και το ρόλο του εναέριου συντονισμού, προκειμένου να σπεύσουν άμεσα οι δυνάμεις και από αέρος και να ενισχύσουν το έργο των πυροσβεστών από εδάφος. Λοιπόν, Άρη, βλέπουμε όσο μας μιλάς και τις εικόνες, τις είδαμε σε ζωντανή σύνδεση, τις εικόνες από την πυρκαγιά στη Θάσο. Σε ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο φυσικά. Θα διακόψουμε και θα μας μεταφέρεις τα νεότερα για την πολύ μεγάλη πυρκαγιά στη Θάσο, που είναι σε πλήρη εξέλιξη.